Λέοντας Κώστα μου, τι θέλω από σένα. Θέλω για τους άνδρες τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και είσαι το πρότυπό τους για πολλούς. Εντάξει. Για αρκετούς. Για τέσσερις. Στο σύνολο του. Όχι, αστείευομαι. Τρεις συμβουλές για το ιδανικό ραντεβού. Τρεις συμβουλές για το ιδανικό ραντεβού. Τι πρέπει να αποφεύγουν ή τι πρέπει να επιδιώκουν την πρώτη φορά που θα βγουν ραντεβού με τη γυναίκα των ονείρων τους, τη συγκεκριμένη περίοδο τουλάχιστον. Μάλιστα, η πρώτη συμβουλή είναι δεν χρησιμοποιούμε τη μαμά μας, το όνομα της μαμάς μας. Ποτέ δεν λέμε. Η μαμά μου αυτό, η μαμά μου έκανε και η μαμά μου είπε. Λοιπόν, το έχω δει σε μια ταινία αυτό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μάλιστα, νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα ραντεβού είναι πάντα η τρυφερότητα από το μέρος του άντρα προς τη γυναίκα. Mm-hmm. Λοιπόν, από το μέρος που θα επιλέξει μέχρι το περιβάλλον, αν θα είναι γεύμα, αν θα είναι μια απλή βόλτα ή αν θα είναι κάτι. Πρέπει να είναι σίγουρα πρωτότυπο και η πρωτυπία, το πρωτότυπο το κάνει αυτός που το σχεδιάζει. Μπορεί, δηλαδή σίγουρα πολλοί αυτός έχουν βγει, αυτός που το οργανώνει, σίγουρα έχουν βγει πολλοί σε πολλά και διάφορα ραντεβού σε δείπνο, αλλά η δική σου πινελιά και το δικό σου χαρακτήρα σε αυτό που θα κάνεις σίγουρα θα είναι κάτι διαφορετικό. Σωστό. Και η τρίτη συμβουλή, σίγουρα δεν πρέπει να δείξεις ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν αντιστοιχεί στο πρόσωπό σου πραγματικά. Μόνο και μόνο για να φανείς καλός. Αυτό πρέπει είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά να ψάξεις τον εαυτό σου και να είσαι ο εαυτός σου. Γιατί στην πορεία, ό,τι και να γίνει, δηλαδή, αν την πρώτη φορά σηκωθείς να σηκωθεί να καθίσει, τέλος πάντων, ή να της ανοίξει την πόρτα του κινήτου, πρέπει να είσαι πραγματικά τέτοιος τύπος που κάθε φορά πρέπει να της ανοίξει την πόρτα του κινήτου. Λοιπόν, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση λοιπόν που δεν είναι του εαυτού σου, θα σου βγει σε κακό. Αυτό έχω να πω. Μπράβο, Κώστα Καραφώτη. Αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί έχει τόσες πέρες στις γυναίκες στο αγόρι αυτό και τα λέει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Ραντεβού σε τυφλά θα έβγαινες ποτέ, χωρίς να ξέρεις ποια είναι, πώς είναι, πώς μοιάζει. Δεν θα έβγαινες σε τρίτικό μου παρθενάκι, δεν θα έβγαινες. Δεν θα έβγαινα, αλλά θα έκανα μία εξαίρεση μόνο να το παρουσίαζε να τα λέει γερμανικά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα βγεις ραντεβού λοιπόν μαζί μου. Τον κρατάω και στο επόμενο μέρος και όταν ξαναγυρίσουμε από τις διαφημίσεις έχουμε επόμενη ομάδα παικτών. Έχουμε τον Κώστα Καραφώτη και σε ρόλο τραγουδιστή και σε ρόλο συμπαρουσιαστή και έχουμε και άλλα πολλά. Μην φύγετε, μείνετε μαζί μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, Σάββατο βράδυ στον Αλφα ραντεβού στα τυφλά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είναι και ο Κώστας Καραφώτης, ο οποίος με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καθόλου να του βάλουμε το πιστόλι εδώ, δέχτηκε να συμπαρουσιάσει το υπόλοιπο μέρος της εκπομπής. Με μεγάλη χαρά. Βέβαια. Εμείς λοιπόν οι δύο τώρα έχουμε εύκολο ρόλο. Έχουμε τρεις κυρίες, που είναι και οι τρεις όριμες, σεξι, ενδιαφέρουσες και πολύ γοητευτικές. Τώρα θα περάσουμε και θα το δείτε. Περάστε. Θα σας βοηθήσω εγώ, ωραία μου κυρία. Εγώ είμαι εδώ για σας. Καλώς μου ήρθατε. Είσαι πολύ όμορφη κούκλα. Εσείς πιο όμορφη. Σε βλέπω από την τηλεόραση συνέχεια. Περάστε, καθίστε παρακαλώ. Μας τον κρύψατε τον κύριο με το αρματιά σου. Καλευτείστε τώρα. Καλώς ήρθατε. Βολευτείτε. Καλώς ήρθατε. Να βοηθήσω. Εντάξει. Βολευτείτε. Πρέπει να συνηθίσω, λέει, να κατεβαίνω, να πάω να χαϊδέψω τον κύριο. Θα το χαϊδέψετε. Πήγαινε να χαϊδέψουνε. Όχι, τον άλλο κύριο. Μην παρδιάβεις τον άλλο. Α, τον άλλο κύριο. Αυτή που τελεί αυτά τα χαριτωμένα είναι η κυρία Αναστασία Μπαλάσκα. Α, μάλιστα. Και αν με ρωτιώσουν να πώς και είναι τόσο χαριτωμένη, είμαστε το ίδιο ζώδιο με την κυρία Αναστασία. Είστε και εσύ καρκινός. Καρκινάκια. Έτσι. Που να μην είμαστε. Αχ, που να μην είμαστε, κυρία Αναστασία μου, σε μένα θα το πείτε. Τι έχω περάσει εγώ. Σας ταλαιπώρησαν οι άντρες στη ζωή σας. Εμένα όχι, εγώ τους ταλαιπώρησες. Εγώ το χέρι δεν θα σας το δώσω, ξέρετε τώρα γιατί. Αφού είμαι ταλαιπώρησαν οι άντρες της ζωής. Ο Καραφώτης παίρνει το μέρος των ανδρών. Εγώ παίρνω το μέρος των ανδρών, δεν μπορώ. Άντρας είναι, τι θα κάνει. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Και με τι ασχολείστε τώρα? Τώρα με την κουζίνα, με τα λουλούδια, με τον κήπο μου, με τα ταξίδια, με τα τραγούδια, με τη μουσική, ναι. Τι εστιατόριο? Ελληνικό. Ελληνικό. Σπεσιαλιτές σας? Από όλου. Ό,τι βάλει ο νους. Γεμιστά κάνετε με σταφιδούλες, κουνάρι που είναι τα αγαπημένα. Κάνω τα σου λέγανικά.
Είναι και η ώρα δύσκολη. Είναι και η ώρα τέτοια. Είναι και η ώρα δύσκολη. Για να δούμε. Εγώ πραγματικά γνωρίζοντάς σας σήμερα νιώθω για μια ακόμα φορά περήφανη που είμαι καρκινάκι στο ζώδιο. Μπράβο. Είσαστε όλα τα λεφτά κύριε Ρεσία μου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και πάμε στην επόμενη μας παίκτρια. Είναι η κυρία Αγγέλα. Είναι κρυός. Ασχολείται με τα οικιακά. Έχει ένα μαγαζί 44 χρόνια. Τι μαγαζί έχετε? Με γυναικεία ρούχα. Με γυναικεία ρούχα. Στην Αιωνία. Μάλιστα. Ωραία ρουχαλάκια. Πολύ ωραία. Στη στιγμή μου. Να στείλω το τζαχδί να πάρει πράγματα. Ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Αγγελία ονειρεύεται να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Όταν δεν κάνει κρύο, λέει. Που σημαίνει ότι αν κερδίσει τώρα αυτή τη στιγμή η κυρία Αγγέλα, πρέπει να τη στείλουμε ή Μαδαγασκάρη ή Ντουμπάι ή Ινδία. Γιατί όπου να τη στείλουμε στην Ευρώπη θα έχει κρύο. Θα έχει κρύο, ναι. Κρύο, κυρία Αγγέλα μου, αλλά πιστέψτε με. Θα ταξιδέψω. Έπειτα, αν κερδίσω, θα έχω και το πρόσωπο και θα με ζεστάει. Αγκαλιά. Α, έτσι μπράβο. Αυτό είναι το καλύτερο. Επιβάλλεται να χειροκροτάτε εσείς. Άμα δεν μου χειροκροτάτε εσείς, τι κάνουμε. Και στην Ισπανία ζει το κλίμα. Βεβαίως. Βεβαίως. Γλυκιά μου κυρία Αγγέλα, καλή επιτυχία και σε εσάς. Και από την κυρία Αγγέλα πάμε στην κυρία Αγγελική. Παραμένουμε στο ίδιο όνομα. Η κυρία Αγγελική Γαβαλά είναι 57 ετών, είναι ψαράκι στο ζώδιο και έχει 5 εγγονάκια. 5. 5 εγγονάκια. Ευχαριστώ. Τι ονειρεύεστε να κάνετε, κυρία Αγγελική μου, στη ζωή σας, από εδώ και πέρα? Τι όνειρο έχετε? Να ξαναγεννόμουν παιδί. Αχ. Τα σχολικά μου χρόνια. Αυτό που λέει Βύση, τα μαθητικά, τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε. Δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Τίποτα. Και ποιος θα αλλάζει. Μ' αρέσει που τραγουδάω. Ποια είναι η αγαπημένη σας δουλειά οικιακή και ποια το χειρότερό σας? Η αγαπημένη μου δουλειά είναι όταν βάζω το λάστιχο και αρχίζω και δεν κλείνω τη βρύση, δεν σταματάω. Αχ, και αυτό, του νερού, τα νεράκια, τα νεράκι. Αυλές, τζάμια, παράθυρα, όλα. Όλα, όλα. Και το χειρότερό σας? Το ξεσκόνισμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες μου, καλή επιτυχία. Πάω να τσεκάρω. Εάν πίσω από τον τοίχο Παύλο Βαρκάλια, κρύβεται κύριος αντάξιός σας. Θα το δούμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε να ανοίξει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και να δούμε τον κύριό μας. Λεβέντης. Λεβέντης. Γεια σας. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Αχ, τι καλός που είστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραφώτης, ο κύριος Αυλονίτης. Καθίστε, κύριε Αυλονίτη μου, καθίστε. Κύριος Τζόρτζης Αυλονίτης, είναι 70 ετών, είναι εγώκερος στο ζώδιο, συνταξιούχος, υπήρξε εργολάβος οικοδομών, έτσι. Πολύ ωραία. Γιατί μιλάτε λίγο σπαστά ελληνικά? Δεν είναι μόνο εγώ, αλλά όσοι ταξιδεύουν στον κόσμο, είναι επόμενο να μιλάνε μια, δύο, τρεις άλλες γλώσσες και κάπως να αλλιεύεται η γλώσσα, η μητρική μας. Λοιπόν, έχετε ζήσει, κύριε Τζόρτζη μου, 45 χρόνια στον Καναδά. Βεβαίως. Μπράβο σας. Είμαστε πανέτοιμοι. Μπράβο. Να σας δώσουμε το λόγο και ο Κώστας και εγώ. Ναι, ναι. Και να ανακρίνετε τις τρεις κυρίες, οι οποίες είναι η μια πιο τσαχπίνα από την άλλη. Μπράβο. Η μια πιο έξυπνη από την άλλη. Πολύ ωραία. Η μια πιο χαριτωμένη από την άλλη. Δηλαδή, όποια και να διαλέξετε μέσα θα πέσετε. Ωραία, θα περάσετε. Εγώ θέλω και τις τρεις. Και τις τρεις. Άμα είναι έτσι. Όπως όλοι οι άντρες, μη γελάσεις εσύ, είπε το σωστό. Τουλάχιστον τις δύο. Τις δύο από τις τρεις. Τώρα κρίμα δεν είναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να φύγει ο κύριος Τζόρτζης με δύο σήμερα? Όχι, μου λένε κύριε Τζόρτζη από πάνω. Μία θα πάρετε. Εντάξει. Ή και τις τρεις η μονομία. Ή και τις τρεις η μονομία. Λοιπόν, ξεκινήστε με τις ερωτήσεις σας. Ερώτηση πρώτη. Θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Τι η κυρία θα έκανε, η μία κυρία που θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Εάν... Να συνεργαστεί όταν λέμε. Να τι γνωριστεί μαζί μου. Ερωτικά, φιλικά, τα πάντα. Okay. Αν τυχό μια πρώη μου πρώην έρχεται και τη συναντήσει και τη σε πει άσχημα λόγια για μένα. Ότι ο μπήξας, ο δείξας, ο έτσι. Μπράβο. Τι θα έκανε ή πώς θα το έπαιρνε, ρε παιδί μου. Ναι, νούμερο. Εντάξει. Ένα. Νούμερο ένα. Θα σας αφιερώσουν από ένα τραγούδι κάθε μία. Αχα. Και ταυτόχρονα they're going to touch you. To touch me? Yes. Very good. Very nice. He likes it. Very good.
Night. Κυρία Αναστασία μου. Me luck. Yes, of course.